Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Νίκος ο Κουσμαδάκης και παρακολουθείτε την εκπομπή Tête à Tête, που θα προβάλλεται κάθε Τρίτη στις 9 μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα του Νότος TV. Προσωπική μου επιδίωξη μέσα από αυτή την εκπομπή είναι να αναδειχθούν καταστάσεις, γεγονότα και προβληματισμοί, που δεν θα αφορούν μια μικρή μειοψηφία ή ένα συγκεκριμένο σύνολο ανθρώπων, αλλά θα αφορούν το μέσο πολίτη, τον καθημερινό άνθρωπο, τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, τον άνθρωπο της γειτονιάς μας. Πρώτο θέμα της εκπομπής σήμερα είναι επίκαιρο. Έχω τη χαρά και την τιμή να έχω δύο εκλεκτούς προσκεκλημένους, που μαζί θα αναλύσουμε και θα συζητήσουμε τη σχέση αγοράς, εργασίας και εκπαίδευσης. Κοντά μου έχω έναν ακαδημαϊκό, ο οποίος γνωρίζει άριστα αυτό που ονομάζουμε εκπαιδευτική πολιτική, και είναι ο Νίκος Παπαδάκης, καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης και διευθυντής και ΠΕΤ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαδάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Κοσμαδάκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή επιτυχία στο Νότος TV. Καλή επιτυχία και στην εκπομπή σας, στο Tête à Tête. Σας ευχαριστούμε, κύριε Παπαδάκη. Και δίπλα μου έχω ακόμη και τον κύριο Στέλιο Βοριά, ο οποίος είναι πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου και πιστεύω πως είναι ο άνθρωπος ο οποίος ξέρει από πρώτο χέρι αυτό που ονομάζουμε εργασιακό καθεστώς στην Ελλάδα. Καλησπέρα, κύριε Βοριά. Καλησπέρα σε εσάς τους τηλεθεατές και να ευχηθώ κι εγώ με τη σειρά μου καλή επιτυχία στην εκπομπή και στο σταθμό σας. Λοιπόν, θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τη συζήτηση. Και θα ήθελα να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Βοριά. Συνειδητοποιώ εγώ ίδιος, αλλά και ο περίγυρός μου, και πιστεύω πως και ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας έχει την άποψη πως υπάρχουν πολλά μορφωμένα παιδιά τα οποία κάνουν ένα επάγγελμα το οποίο δεν αντιστοιχεί στις ικανότητες και τις δεξιότητές τους. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αναντιστοιχία εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας. Την εκτίμηση αυτή τη συμμερίζετε κι εσείς? Κοιτάξτε, όπως είπατε, εμείς ζούμε την καθημερινότητα. Ερχόμαστε σε επαφή και σε τριβή καθημερινά με πολλούς εργαζόμενους, με πολλούς άνεργους και αποκτούμε, θα έλεγα, μια εικόνα πρώτης γραμμής. Πράγματι, αυτό συμβαίνει, δηλαδή βλέπουμε νέα παιδιά σπουδαγμένα, τα οποία για χρόνια επένδυσαν σε κάποιες σπουδές, τώρα να βγαίνουν στην αγορά εργασίας, να μην έχουν επιλογές στον κλάδο που σπουδάσανε και να αναγκάζονται να δουλεύουν σε κλάδο ή σε κλάδους που η οικονομία, ας πούμε, πάει καλά σε συγκεκριμένους, όπως ο επισκεπτισμός, τουρισμός. Δηλαδή βλέπουμε ανθρώπους σπουδαγμένους να σερβίρουν σε σερβιτόρους, να τους βλέπουμε να δουλεύουν σε ξενοδοχεία, να δουλεύουν σε τουριστικές επιχειρήσεις, είτε σε κλάδους που έχουν σταθεί όρθιοι, θα έλεγα, μέσα στην κρίση. Και δεν έτσι για να μπορούν να βγάλουν και να ζήσουν και αυτοί οι άνθρωποι. Ακριβώς. Αλλά δεν εργάζονται σε αυτό που σπουδάσανε. Και φυσικά οι αιτίες είναι πολλές που μπορούμε να τις αναλύσουμε. Ήδη οι μελέτες που έχει βγάλει όντως και ο καλεσμένος μας ο κ. Παπαδάκης αποδεικνύουν πολλά πράγματα. Τι φταίει που μπορούμε να τα αναλύσουμε. Είτε γιατί δεν έχει συνδεθεί ουσιαστικά η παιδεία με την παραγωγή. Ένα πρόβλημα διαχρονικό που το έχουμε στη χώρα μας. Είτε γιατί λόγω της κρίσης φυσικά δεν υπήρχαν και δουλειές, δεν υπήρχαν, δηλαδή έγινε απότομο, θα έλεγα, μια απότομη μεταβολή σε πολλούς κλάδους της οικονομίας, όπως κατασκευαστικός και μια σειρά άλλων κλάδων, που πραγματικά επηρέασε τις δουλειές και επηρέασε ανθρώπους που είχαν σπουδάσει και δεν μπορούσαν να βρουν το αντικείμενό τους να εργαστούν. Κύριε Παπαδάκη, είστε άνθρωπος ακαδημαϊκός. Ξέρετε τι συμβαίνει στην αγορά εργασίας και ξέρετε αυτό που ονομάζουμε εκπαιδευτική πολιτική. Το ίδιο ερώτημα θα σας κάνω, απλά με άλλες λέξεις. Το πτυχίο είναι πλέον εισιτήριο για μια καλύτερη και πιο άντι ζωή? Καταρχήν, κύριε Κοσμαδάκη, να πω ότι προσυπογράφω όλα όσα είπε ο πρόεδρος, ο κύριος Βοριάς, γιατί πραγματικά τα πιστεύω. Κοιτάξτε να δείτε, για έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει τη ζωή του να ασχολείται με τη δημόσια πολιτική, γιατί αυτό, όπως ξέρετε, είναι το αντικείμενό του. Ξεκινάει και τελειώνει με τα δεδομένα. Τι μας λένε τα δεδομένα? Και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί τα δεδομένα στην πραγματικότητα ενίοτε αποδομούν και διάφορα στερεότυπα. Συνηθίζουμε να λέμε και να σκεφτόμαστε στην Ελλάδα, και είναι απολύτως εύλογο λόγω των συνθήκων, ότι το πτυχίο έχει χάσει εντελώς την κοινωνική δυναμική του. Είναι όντως έτσι. Έχει χάσει ένα μεγάλο μέρος της κοινωνικής δυναμικής, το όχι ολόκληρη. Γρήγορα παραδείγματα. Από το monitor το πρόσφατο της Κομισιόν, που είναι στην ουσία η συνολική εικόνα του τι γίνεται στην Ευρώπη, του 2018, βλέπουμε ξεκάθαρα
ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χαμηλά προσόντα έχουν τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες από αυτούς που έχουν υψηλά προσόντα να ζήσουν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Άρα παίζει ρόλο η μόρφωση σε αυτό. Πάμε λίγο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, ακόμα και στην Ελλάδα του σήμερα, που σαφώς έχουμε τεράστιο πρόβλημα ανεργίας πτυχιούχων, γιατί έχουμε και τεράστιο πρόβλημα ανεργίας έτσι κι αλλιώς εδώ σε όλα τα χρόνια της κρίσης, βλέπουμε καλύτερα ποσοστά των πρόσφατων αποφύτων ανώτατης εκπαίδευσης από οποιονδήποτε άλλο. Επίσης, κάτι που δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ γνωστό και μου κάνει εντύπωση που διαφεύγει από τη δημόσια συζήτηση, τη συνήθη, είναι ότι με βάση τα δεδομένα του Εθνικού Μηχανισμού για την Αγορά Εργασίας, βλέπουμε ότι έχουμε ένα ποσοστό κοντά στο 70% των ανέργων είναι χαμηλών και μεσαίων δεξιοτήτων. Άρα, πρακτικά η πρόβλεψη που δίνει το ΣΕΔΕΦ, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για μέχρι το 30, το οποίο τι λέει, αύξηση στο εργατικό δυναμικό υψηλών προσόντων, μείωση στο εργατικό δυναμικό μεσαίων προσόντων και ακόμα μεγαλύτερη μείωση στο εργατικό δυναμικό, οι τάσεις δηλαδή μέχρι το 2030 για την Ελλάδα, σε ό,τι αφορά χαμηλών δεξιοτήτων. Πρακτικά, κύριε Κοσμαδάκη, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η εικόνα έχει δύο κρίσιμες όψεις. Σαφώς ένα μέρος της κοινωνικής δυναμικής του πτυχίου, σε ό,τι αφορά τη σύνδεσή του με την αγορά εργασίας, έχει απολεστεί μέσα στα χρόνια της κρίσης. Φταίει μόνο η κρίση, όχι, φταίνε και άλλα πράγματα και αρκετά από αυτά τα επισήμανε ο κύριος Βοριάς. Ακόμα και σήμερα στη χώρα λείπει μια πολύ σοβαρή συζήτηση για το τι παραγωγικό μοντέλο θέλουμε. Δεύτερο όμως είναι ότι σαφώς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο οι άνθρωποι υψηλότερων προσόντων, δηλαδή ακαδημαϊκής μόρφωσης, τουλάχιστον σε επίπεδο bachelor, σε επίπεδο πτυχίου, έχουν περισσότερες πιθανότητες σε αυτό που λέμε ευκαιρίες ζωής, αλλά και ένταξη στην αγορά εργασίας. Ξέρετε, θα πάρω την οικονομική κρίση και το συνδέσω με την παραγωγή και θα πω ότι το φαινόμενο της αναντιστοιχίας της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας δεν είναι τωρινό φαινόμενο, είναι διαχρονικό φαινόμενο. Απλά επιδεινώθηκε την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Άρα αυτό σημαίνει, και θέλω εδώ ένα σχολιασμό και από τους δυο σας, να μου πείτε, αυτό σημαίνει ότι η οικονομική κρίση δεν έχει πάψει ακόμα, ότι οι κοινωνικές προεκτάσεις της κρίσης φαίνονται και το 2019 που έχουμε φύγει από τα μνημόνια. Το λόγο τον πάρετε πρώτα εσείς, κύριε Βοριά. Κοιτάξτε να δείτε, μέσα στα χρόνια της κρίσης μπορεί να είναι διαχρονικό το πρόβλημα, αλλά όχι τόσο έντονο όσο στα χρόνια της κρίσης. Έχει δημιουργήσει μεγάλα κοινωνικά, θα έλεγα, προβλήματα. Ακόμη θα έλεγα, όσο και να φανεί υπερβολικό, ότι έχουμε μέχρι και κενό γενιάς εδώ πέρα, λόγω του brain drain, λόγω της μετανάστευσης που φύγανε αυτά τα σπουδαγμένα μυαλά που τα έχουμε ανάγκη για την παραγωγή μας. Απόθυμα, πράγμα, κεφαλαίο. Ναι, πράγμα που η χώρα θα το δει στο μέλλον, δεν το έχουμε δει ακόμα, αλλά όταν θα θέλει να σταθεί στα πόδια της εθνική οικονομία, θα έχει ανάγκη από αυτούς τους ανθρώπους ή δεν θα τους βρίσκει. Και πραγματικά έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο κενό που δεν το είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Το έχουμε τώρα και έχει εμφανιστεί στα χρόνια της κρίσης. Ωστόσο όμως, σίγουρα η μόρφωση παίζει πάντα ένα μεγάλο ρόλο στην ποιότητα ζωής του ανθρώπου γενικότερα. Δηλαδή και τώρα ακόμα δουλειές που παλιότερα παίρνανε ανειδίκευτους εργάτες, τώρα προτιμούν με τους ίδιους φυσικά μισθούς να φέρνουν ανθρώπους που ξέρουν και ξένες γλώσσες, είναι μορφωμένοι, είναι σπουδαγμένοι, γιατί παρέχουν και με αυτόν τον τρόπο καλύτερες υπηρεσίες. Δεν είναι όμως η λύση για αυτούς τους ανθρώπους. Παραμένει το πρόβλημα και θα παραμένει πολύ φοβάμαι για πολλά χρόνια, γιατί το να μεταβληθεί αυτό θα πρέπει να πιάσουμε, όπως είπε πολύ σωστά ο κ. Παπαράκης προηγουμένως, δεν έχουν καθορίσει ακόμα ποιο παραγωγικό μοντέλο έχουμε. Δηλαδή δεν έχουν καθορίσει τη βάση όπου θα χτιστούν οι πολιτικές πάνω σε αυτή τη βάση και να μπορέσουμε μετά αργότερα να συνδέσουμε αυτό που είπαμε αργότερα, την παιδεία με την παραγωγή. Όταν δεν έχεις ένα παραγωγικό μοντέλο να ξέρεις ως χώρα πού πρέπει να επενδύσεις, δεν μπορείς να δώσεις τις σωστές κατευθύνσεις αργότερα του εργατικού σου δυναμικού. Άρα λοιπόν λείπουν αυτές οι πολιτικές. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή πρέπει να αναστραφεί αυτό το κομμάτι και είναι μια ευκαιρία τώρα, γιατί συγγνώμη για την έκφραση, αν πιάνεις πάτο, ξέρεις, καμιά φορά είναι και μια καλή ευκαιρία μέσα από τις τάχτες να χτίσεις κάτι καλό. Αρκεί να υπάρξουν οι πολιτικοί και οι πολιτικές, έτσι, που να ξεφύγουμε λίγο και να την διαμορφώσουμε πια και να φτιάξουμε αυτή τη χώρα που θεωρώ ότι είμαστε οικόπεδο γωνία. Έχουμε πολλές επιλογές, απλά δεν τις εκμεταλλευόμαστε γιατί δεν υπάρχουν εθνικές πολιτικές. Δεν υπάρχει ένα μοντέλο που να κάτσουμε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι, να το αποφασίσουμε και να το στηρίξουμε.
Κύριε Παπαδάκη, εσείς τι πιστεύετε? Πιστεύετε πως η οικονομική κρίση με τις εμφανείς οικονομικές προεκτάσεις συνεχίζει να υπάρχει? Κύριε Κοσμαδάκη, απαντώ ευθέως. Έτσι κι αλλιώς έχω τοποθετηθεί δημόσια γι' αυτό. Το κοινωνικό κόστος της οικονομικής κρίσης είναι πολύ μεγάλο και είναι ακόμα εδώ. Σαφώς δημοσιονομικά τα πράγματα έχουν βελτιωθεί. Ακόμα και στα ζητήματα της ανεργίας τα πράγματα είναι καλύτερα. Έχει μειωθεί η ανεργία, μειώνεται σταθερά από το 2014 και μετά. Και αυτό δεν μπορούμε να το υποτιμήσουμε. Μπορούμε μετά να συζητήσουμε το γιατί ακριβώς έχει μειωθεί. Από εκεί και πέρα όμως το κοινωνικό κόστος κρίσης, είτε σε ό,τι αφορά στα της αγοράς εργασίας, για παράδειγμα, την ένταση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης και της μερικής εργασίας. Συγγνώμη, διακόπτω, οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης από το 2015 και έπειτα κυριαρχούν. Βεβαίως, βεβαίως. Έτσι κι αλλιώς, ξέρετε, υπήρχε μια τάση έντασης των επισφαλών μορφών απασχόλησης. Από το 2001 που μπορούμε να το παρακολουθήσουμε, μέχρι το 2017 είχαν διπλασιαστεί αυτοί που δουλεύουν με καθεστώς, κάποιο καθεστώς επισφαλούς εργασίας. Αλλά η μεγάλη αύξηση έγινε μέσα στα χρόνια της κρίσης. Μέσα στα χρόνια της κρίσης, από το πικ της κρίσης 2011-2013 και μετά συνεχίζει. Αυτό είναι ένα από τα πολλά προβλήματα, οι ανισότητες, οι οποίες είναι εδώ. Το κοινωνικό δηλαδή impact, η κοινωνική επίπτωση της κρίσης είναι τελείως ορατή. Είναι ορατή γύρω μας. Δεν χρειάζεται κανέναν με εξειδικευμένες έρευνες και αναλύσεις να εξηγήσει ένα φαινόμενο το οποίο αποτυπώνεται στην καθημερινότητά μας. Πρακτικά λοιπόν, αυτή είναι μια ακόμα πρόκληση, γιατί συμφωνώ με το Στέλιο Βοριά απόλυτα. Αυτή είναι μια ακόμα πρόκληση. Ξέρετε, αν μου επιτρέπετε να εξομολογηθώ το εξής, ώρες-ώρες ως πολίτης. Ναι. Με εντυπωσιάζει στη δημόσια σφαίρα πόσο λίγο συζητάμε ή εννοείται πόσο επιφανειακά γίνονται συζητήσεις για τα ζητήματα που συζητιούνται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο αυτή τη στιγμή. Αν δεχτούμε το μοντέλο της ρευστότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, τους δύο μεγάλους παίκτες, στην Αμερική και στην Κίνα, η ατζέντα της συζήτησης είναι πολύ παρόμοια. Και είναι το παραγωγικό μοντέλο, είναι ο τρόπος της οικονομικής ανάπτυξης, η όρη της οικονομικής ανάπτυξης, η αγορά εργασίας και η παιδεία. Είναι στην Ελλάδα εντυπωσιακό το πώς απουσιάζει η συζήτηση, η παραμετροποιημένη συζήτηση, έτσι, όχι η ευκολογική συζήτηση, από τέτοια συνήθως έχουμε. Παραμετροποιημένη. Παραμετροποιημένη συζήτηση για τις διαστάσεις ενός παραγωγικού μοντέλου με δεδομένο κάτι στο οποίο νομίζω δύσκολα θα διαφωνούσε κανείς. Αυτό που θέσατε ως ερώτημα πολύ σωστά, αν το κοινωνικό κόστος της κρίσης έχει παρέλθει ή όχι. Δεν έχει παρέλθει. Ξέρετε, εγώ πάντως αυτό που πιστεύω είναι ότι όλοι συζητάμε για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Συζητάμε όλοι για την αναγκαιότητα να αποκτήσει η χώρα μας αυτό που ονομάζουμε τα ρυθμιστική πνοή. Όλοι συζητάμε την αναγκαιότητα να υπάρξουν επενδύσεις που θα αποτελέσουν το μοχλό ανάπτυξης. Το θέμα είναι ότι το παραγωγικό μοντέλο θα έρθει στην Ελλάδα. Τι πιστεύετε εσείς, κύριε Βοριά? Εμείς πρέπει να το δημιουργήσουμε. Δεν πρέπει να περιμένουμε να έρθει. Εμείς οι ίδιοι πρέπει να πάρουμε την λύση στα χέρια μας. Έχουμε τις υποδομές ακόμη και στα χρόνια της κρίσης. Υπάρχουν υγιείς κομμάτια της οικονομίας, όπως ο πρωτογενής τομέας, η ενέργεια, ο τουρισμός, που πραγματικά μπορεί, αν εκμεταλλευτούμε και διασυνδέσουμε αυτούς τους τομείς, τους υγιείς, να βγούμε και από την κρίση και να περάσουμε και να έχουμε μια πραγματικά ανάπτυξη και να διαμορφωθούν μετά και οι συνθήκες. Γιατί και ο άλλος, για να έρθει ένας ξένος επενδυτής εδώ πέρα, που λένε όλοι οι ξένοι επενδυτές, πρέπει να υπάρχουν οι προδιαγραφές. Όταν ο άλλος θέλει να έρθει να επενδύσει και δεν υπάρχει ένα σταθερό φορολογικό σύστημα, δεν υπάρχει ένα παραγωγικό μοντέλο που να ξέρει ότι αυτό που θα επενδύσει θα στηριχτεί και από εθνικές πολιτικές, δεν πρόκειται να έρθει. Και επαναλαμβάνω, πρέπει να πάρουμε την λύση στα χέρια μας. Να διαμορφώσουμε, έχουμε τη δυνατότητα. Δυστυχώς δεν βλέπουμε τη βούληση, την πολιτική βούληση που πολλές φορές μας παρασέρνει. Ένα παράδειγμα, ένα απλό που το θεωρώ πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Είναι δυνατόν στο νησί μας να έρχονται 5,5 εκατομμύρια τουρίστες ή να καταναλώνουν μόλις το 3% των τοπικών προϊόντων? Δηλαδή, φανταστείτε τι της θέλει στις εξαγωγές σε τελευταία ανάλυση. Αν μπορούσαμε αυτό το 3% να το κάνουμε 55%, δεν θα χρειαζόμαστε ούτε καν. Η εξαγωγή είναι το να καταναλώνουν τα 5,5 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν, να μπει ένα παραγωγικό μοντέλο, τι θέλουμε, που κατά την άποψή μου δεν μπορείς να ξεκινήσεις με εύθραστες οικονομίες. Και κακά τα ψέματα, ο τριτογενής τομέας, δηλαδή ο τουρισμός, είναι μια εύθραστη οικονομία. Φέτος την έχεις, του χρόνου που οι συγκυρίες μπορεί να είναι τέτοιες, να μην το έχεις. Άρα πρέπει να ξεκινήσεις από τη βάση, τη ροχοκουκαλιά της οικονομίας, όπως ο πρωτογενής τομέα, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Αυτά έχουμε. Ο οποίος ο πρωτογενής τομέας βιώνει μια πρωτοφανή κρίση.
από την έναρξη της οικονομικής κρίσης. Σίγουρα, γιατί τώρα όταν... Δηλαδή, ειδικά ο αγροτικός τομέας, που αποτελούσε μια εποχή δεκαετία του 80 πάνω από το 25% του ΑΕΠ της χώρας μας, αυτή τη στιγμή δεν έχει ούτε το 8% του ΑΕΠ της χώρας μας. Ναι, εμείς είχαμε κάνει ως κλάδος μία έρευνα και στην οποία αποδεικνυόταν ότι μία μονάδα ποσοστιαία του πρωτογενή τομέα αυξάνει 5 μονάδες στον ΑΕΠ. Ενώ, πώς το λένε, μία μονάδα αύξηση του τουρισμού αυξάνει μόλις 2 μονάδες στο ΑΕΠ. Αυτό δείχνει γιατί είναι λογικό. Δημιουργεί πολύ περισσότερες υπεραξίες στο δευτερογενή τομέα, δηλαδή στις συσκευασίες, στη μεταποίηση και στον τριτογενή αργότερα στις υπηρεσίες. Πολλές υπεραξίες ο πρωτογενής τομέα. Άρα λοιπόν τι χρειάζεται. Χρειάζεται να συνδεθούν κάποια πράγματα, αλλά θα ξαναεπαναλάβω η ουσία ποια είναι. Αυτό που είπε ο κ. Παπαδάκης πρέπει. Αν δεν καθοριστεί το παραγωγικό μοντέλο, πού θέλουμε να δώσουμε τις κατευθύνσεις αυτές έτσι ώστε να ανακάμψουμε, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Πρώτα είσαι στη βάση, μια σίγουρη δυνατή βάση, και αρχινάς και δημιουργείς πολιτικές που δεν έχουν να κάνουν μόνο με την διασύνδεση της παιδείας με την παραγωγή, αλλά και γενικότερα στήριξη της εθνικής οικονομίας. Πολύ σωστή διατύπωσή σας και πραγματικά με βρίσκεται απόλυτα συμφωνώ. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο και να κάνουμε πιο ζωντανή και πιο ρεαλιστική τη σχέση αγοράς-εργασίας, παύλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα το 2019, να δείξουμε κάποιους πίνακες. Και εδώ θα ήθελα για τον πρώτο πίνακα να μας σχολιάσει ο κύριος Παπαδάκης. Κάποια στοιχεία τα οποία οι τηλεθεατές βλέπουν αυτή τη στιγμή στην τηλεοπτική τους οθόνη. Το 2015-2016 στη χώρα μας είχαμε 396.814 εγγεγραμμένους πρωτοιχειακούς φοιτητές. Το 2016-2017 είχαμε 409.413 φοιτητές. Δηλαδή είχαμε σχεδόν 13.000 φοιτητές παραπάνω. Την ίδια στιγμή για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 είχαμε 52.946 εγγεγραμμένους μεταπτυχιακούς φοιτητές και το επόμενο ακαδημαϊκό έτος είχαμε 66.295 εγγεγραμμένους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Δηλαδή περίπου 13.500 άνοδο από τη μία χρονιά στην άλλη. Προβληματισμός μου είναι βάσιμος. Η Ελλάδα έχει, πιστεύω, μια περιορισμένη αγορά εργασίας και έχει κατηγορηθεί γι' αυτό. Βλέπουμε ωστόσο ότι συνεχίζει και παράγει φοιτητές, σαν να έχουμε μια αγάπη απέναντι στο φοιτητικό κοινό. Και μάλιστα βλέπουμε ότι υπάρχουν αυξητικές τάσεις. Αυτοί οι φοιτητές πιστεύετε πως θα απορροφηθούν κάποτε από την αγορά εργασίας? Εδώ, κύριε Κοσμαδάκη, είναι και ένα αξιακής φύσεως ερώτημα. Εξηγούμε κατευθείαν. Πρώτα απ' όλα, σε ό,τι αφορά τη μορφωσιογόνο τάση για την οποία πρωτομόλυν μίλησε ο Κωνσταντίνος Τσοκαλά στη διατριβή του και την οποία επιβεβαιώνει και η πρόσφατη έρευνα για τη γενιακή μεταβίβαση αξιών της διανέωσης, υπάρχουν πολλές εξηγήσεις. Είναι ένα στατικό στοιχείο της ελληνικής κοινωνίας. Είναι θετικό ή αρνητικό που αυξάνονται οι φοιτητές? Καταρχήν, να υπενθυμίσω ότι στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική που είναι συνομολογημένη και είναι σε εξέλιξη τώρα όσον ολίγει η Στρατηγική Ευρώπη 2020, ένας βασικός στόχος, ο οποίος είναι και οριζόντιος, είναι headline target, είναι να φτάσουμε το 40% του πληθυσμού 30-34 χρονών το 2020 που να έχουν πτυχίο ανώτατη εκπαίδευση. Είναι λοιπόν θετικό επειδή είναι ευρωπαϊκό στόχος συνομολογημένος? Όχι απαραίτητα. Ωστόσο, σκεφτούμε το εξής. Α. Το δικαίωμα στη μόρφωση, εφόσον κάποιος το επιθυμεί, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Β. Η σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ήδη στην αρχή στην τοποθέτησή μου, τεκμηρίωσα, ελπίζω, στο σύντομο χρόνο που είχα στη διάθεσή μου, ότι ακόμα και σήμερα οι πιθανότητες και για καλύτερη ενσωμάτωση, αν και η μόρφωση δεν είναι μόνο αυτό, αλλά οι πιθανότητες για καλύτερη ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας είναι και στην Ελλάδα αυξημένες και πολύ πιο αυξημένες στην Ευρώπη. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε μία εκ των πραγμάτων ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Έτσι. Ένα μεγάλο πρόβλημα της χώρας μας, βέβαια, είναι στην ουσία ότι δημιουργεί αντικίνητρα στους νέους επιστήμονες για να μείνουν εδώ και έχουμε ένα πολύ σοβαρό, το είπε και ο Στέλιος Βοριάς πιο πριν, ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα αποδημίας επιστημονικού δυναμικού και νέας ηλικίας επιστημονικού δυναμικού. Ξοδεύουμε δηλαδή αρκετές δεκάδες χιλιάδες ευρώ για να σπουδάσουμε ένα γιατρό στην Ελλάδα και καλά κάνουμε.
Το return rate όμως, τα ανταποδοτικά ωφέλη, είναι στη Δανία, είναι στη Μεγάλη Βρετανία, είναι σε γενικά σκανδιναβικές χώρες και πάει λέγοντας. Με πολλαπλά προβλήματα που θα τα δούμε και στο μέλλον, από υποδομές μέχρι ασφαλιστικό, μέχρι. Δηλαδή το δημογραφικό, όπως ακούγεται, δεν είναι ένα απλό πράγμα. Απλά η Ελλάδα γερνάει και αυτό δεν είναι καλό. Είναι πολλά άλλα ζητήματα. Άρα το να του δώσει όμως τη δυνατότητα σε ένα νέο άνθρωπο να σπουδάσει και να βελτιώσει αυτό που λέμε ευκαιρίες ζωής, που είναι μια σύγχρονη έννοια στη βιβλιογραφία, τα life chances, από μόνο του είναι σημαντικό. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί να αρκίσει ως μια ευνομούμενη πολιτεία μόνο σε αυτό. Δεν σημαίνει απαραίτητα πλέον ότι το πτυχίο εξασφαλίζει δουλειά ως τέτοια. Σημαίνει όμως ότι πρέπει να βελτιώσει, και θα φέρω δύο πολύ γρήγορα παραδείγματα, αν μου επιτρέπετε. Το ένα, το ζήτημα με τις startup, με τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Έχεις την πιο μορφωμένη γενιά που είδε ποτέ αυτή η χώρα. Με βάση τα δεδομένα. Δύο, έχεις μια γενιά η οποία είναι πάρα πολύ κοντά στις ψηφιακές ικανότητες, δεδομένου ότι περνάμε στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και στην ψηφιακή οικονομία. Μπορεί να αρέσει σε κάποιον ή να μην το αρέσει. Σε κάθε περίπτωση, εμένα με κάνει ενίοτε να αισθάνομαι και αμήχανος, αλλά αυτός είναι ο νέος κόσμος. Το να έχεις μια τέτοια γενιά και να μην της δίνει τη δυνατότητα να κτίσει πάνω στο κεφάλαιο που εσύ είσαι επενδύσει ως χώρα για να αναπτυχθεί, από μόνο του είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Δεύτερο, κύριε Κοσμαδάκη, έχω περάσει μια φάση, αν μου επιτρέπετε, γιατί σήμερα είναι και ποδαρικό, οπότε μιλάω και πιο ελεύθερα. Πολύ πρόσφατα κυκλοφόρησε ένα βιβλίο μας από ένα από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, από το ETF, μαζί με τον Μανουέλα Ρίμπας. Μια δουλειά που δουλεύουμε 3 χρόνια, συγκριτική μελέτη σε 24 χώρες γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην περιφέρεια των ζωτικών συμφερόντων της Ένωσης, με βάση δεδομένα, εθνικά δεδομένα των χωρών, τα οποία επεξεργαστήκαμε και δύο ως τεχνοκράτες, και έκανα μια συγκριτική μελέτη για ζητήματα διακυβέρνησης και σχεδιασμού πολιτικής στα πεδία της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, της κατάρτισης και της απασχόλησης. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι η πάμφτωχη Μολδαβία έχει αναπτύξει και πάει πολύ καλά τα Sectoral Skills Council, δηλαδή οι άνθρωποι σε τοπικό επίπεδο, τομεακά των παραγωγικών φορέων και των κοινωνικών εταίρων, να κάθονται να σχεδιάζουν πολιτική και να εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι η Ιορδανία, που έχει ένα τεράστιο πρόβλημα προσφυγικής κρίσης, δεν σας αναφέρομαι σε πλούσιες χώρες, σε πλούσιους γείτονες, αλλά στην περιφέρεια των ζωτικών μας συμφερόντων, έτσι. Η Ιορδανία έχει αυτή τη στιγμή την καλύτερη, πληρέστερη μεταρρύθμιση σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι δίπλα μας, χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ρουμανία έχει σταθερό ρυθμό ανάπτυξης κοντά στο 7%. Και να πω ότι εμείς τελικά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Προφανώς, αν συνεχίσουμε με ένα μείγμα υπερφορολόγησης, με δεδομένη και την απομείωση φοροδοτικής ικανότητας, όλα αυτά που είπε προηγουμένως ο Στέλιος ο Βοριάς από τη μια μεριά, και ανελαστικής γραφειοκρατίας από την άλλη, θα συνεχίσουμε να είμαστε εγκλωβισμένοι σε αυτό το παύλο κύκλο. Αυτό πάντως που εγώ προσωπικά πιστεύω είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει να προσδιορίσουμε τι σημαίνει δημόσιο ελληνικό πανεπιστήμιο. Θέλουμε δημόσιο ελληνικό πανεπιστήμιο ως ένα χώρο παραγωγής φοιτητών, παύλα αποφύτων, ή θέλουμε ένα χώρο ο οποίος παράγει γνώση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θα ήθελα τώρα να προχωρήσουμε στο δεύτερο πίνακά μας, όπου ουσιαστικά οι τηλεθεατές μας μπορούν να δουν τα ποσοστά συνολικής ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Αύγουστο του 2018. Ξέρετε, ο μήνας Αύγουστος είναι ένας κρίσιμος μήνας για την Ελλάδα, καθώς η Ελλάδα εξέρχεται από το οικονομικό πρόγραμμα. Αλλά η έξοδος αυτή δεν αντακλάται σε επίπεδο ανεργίας. Η Ελλάδα είναι πρώτη σε επίπεδο κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανεργία. Θέλετε να μου κάνετε ένα σχόλιο, κύριε Βοριά? Κοιτάξτε να δείτε, συνήθως ακούμε πολλά μεγάλα λόγια από τους πολιτικούς. Η οικονομία δεν είναι ένας διακόπτης που το γυρνάς και την επόμενη φτιάχνουν όλα τα πράγματα. Μπορεί να βγήκαμε από μια έτσι σκληρή εποπτεία τον Αύγουστο και να μπήκαμε σε μια πιο ελαστική εποπτεία. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν δεν αλλάξουν οι πολιτικές, το καράβι δεν πάει στα βράχια. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, η οικονομία είναι ένα ζωντανό, σαν ζωντανός οργανισμός είναι. Δηλαδή, θα πρέπει να βοηθήσει στην ανάπτυξη. Από μόνη της δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη στη χώρα, ούτε, όπως είπα προηγουμένως, να είναι ένας διακόπτης. Πρέπει να υπάρξουν οι πολιτικές. Αφού σου δίνεται μια δυνατότητα κάπου να πάρεις κάποια μέλητα βελτίωση, πρέπει να το εκμεταλλευτείς αυτό, έτσι ώστε να δημιουργήσεις τις υπεραξίες, να απεμπλακείς από την όλη κρίση. Αν δεν το κάνει, συγγνώμη, αλλά πάλι το πρόβλημα σε μια πενταετία θα το ξανασυναντήσουμε. Ακριβώς. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να συνδεθούμε με την συνάδελφο Μαρία Ντονογιαννάκη, η οποία είναι δημοσιογράφος της εφημερίδας Νέας Κρήτης. Γεια σου, Μαρία. Καλησπέρα και από μένα, Νίκο. Καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Θα ήθελα να μου αναφέρεις τελευταία στοιχεία της ανεργίας. Εμείς μιλήσαμε τον Αύγουστο του 2018. Τι συμβαίνει τώρα, ποια είναι τελευταία στοιχεία? Λοιπόν, πριν από μερικές ημέρες δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία έρευνας, η οποία έγινε από την Ελστάτ, αναφορικά με τη σύγκριση όσον αφορά τις τιμές της ανεργίας το Δεκέμβριο του 2018, πώς δηλαδή έκλεισε η χρονιά που πέρασε, σε σύγκριση με το 2017, με το κλείσιμο της χρονιάς του 2017 όσον αφορά την ανεργία. Να πούμε λοιπόν, Νίκο, και να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας και τους προσκεκλημένους ότι υπήρξε μία οριακή μείωση της ανεργίας το 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ πάντα. Ωστόσο, μιλάμε για μία μικρή μείωση. Η Ελλάδα συνεχίζει να είναι πρωταθλητής όσον αφορά την ανεργία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι λοιπόν, το 2018 κλείνει ο Δεκέμβριος του 2018 με μία ανεργία της τάξης του 18%, καθόλου μικρό ποσοστό. Να πούμε βέβαια, Νίκο, πριν περάσουμε στα στοιχεία αναλυτικά, να πούμε ότι η ανεργία πλήττει συνήθως τους νέους. Είναι ένα πρόβλημα γενικής που το έχουμε όλοι καταλάβει το τελευταίο διάστημα, και πιο πολύ οι νέοι που αναζητούν μια θέση εργασίας αλλά με δυσκολία βρίσκουν. Νέα παιδιά τα οποία έχουν πάρει το πτυχίο τους και όμως δεν βρίσκουν συνήθως δουλειά στο αντικείμενό τους και αναγκάζονται να καταπιαστούν, να ασχοληθούν με κάποια άλλη δουλειά πέρα από το αντικείμενο το οποίο σπούδασαν, και έτσι μένουν με το πτυχίο στα χέρια. Να πούμε λοιπόν, περνώντας στα στοιχεία, Νίκο, ότι σύμφωνα με την ΕΣΤΑΤ υπάρχει ένα ποσοστό της τάξης του 39,5% των νέων ηλικίας από 15 έως 24 ετών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι άνεργοι, δεν βρίσκουν εργασία. Επίσης, να σου πω, Νίκο, να δούμε δηλαδή τα στοιχεία αναλυτικά, ότι οι άνεργοι τον Δεκέμβριο του 2018 ανήρθαν σε 851.556 άτομα. Δηλαδή υπήρξε μία μείωση της τάξης του 14% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2017. Ωστόσο, οι απασχολούμενοι τώρα, που είναι αρκετά βασικό στοιοχείο, άγγιξαν τα 3.866.241 άτομα. Εδώ υπήρξε μία αύξηση, αλλά πάρα πολύ μικρή, μόλις 2,8%. Και για μία άλλη έτσι, ομάδα πολιτών, οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται, αλλά και επίσης δεν αναζητούν κάποια εργασία, να πούμε ότι και αυτοί ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια, δηλαδή αυτή τη στιγμή μετράμε 3.236.631 άτομα με μία, που δεν αναζητούν εργασία, δεν θέλουν να εργαστούν, με μία μείωση από το Δεκέμβριο του 2017 σε αυτή την κατηγορία πολιτών, μόλις 0,3%. Πάρα πολύ μικρή μείωση. Άρα λοιπόν υπάρχει κόσμος που δεν αναζητά καθόλου εργασία, προφανώς απογοητευμένος διότι έψαξε και δεν βρήκε, προφανώς. Επίσης, να πούμε ένα άλλο στοιχείο της έρευνας, αρκετά ενδεικτικό, είναι ότι πιο πολύ πλήττεται ο γυναικείος πληθυσμός, δεν βρίσκει εργασία τη σήμερον ημέρα, σε ένα ποσοστό 23,1% έναντι 14,1% ποσοστό ανδρών που αυτή τη στιγμή είναι άνεργοι. Πολύ σημαντικά επίσης, Νίκο, είναι τα στοιχεία όσον αφορά τις περιφέρειες, δηλαδή η κατανομή της ανεργίας στο σύνολο της χώρας. Να πούμε εδώ ότι αρκετά σημαντικό είναι ότι η Κρήτη μας είναι στις τελευταίες θέσεις. Να σου πω ότι κατέχει την τελευταία θέση όσον αφορά τις περιφέρειες και την ανεργία. Συγκεκριμένα, μάλιστα, να σου πω ότι στην πρώτη θέση βρίσκουμε την... Και αυτό ήταν και κατά τη διάρκεια της κρίσης, έτσι, Μαρία? Βεβαίως, πάντα κατά τη διάρκεια της κρίσης και σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ πάντα για το 2018. Η Ήπειρος, λοιπόν, η Δυτική Μακεδονία, έχουν ένα ποσοστό της τάξης του 21,1% ανεργία, έναντι 26,1% το Δεκέμβριο του 2017. Συνεχίζοντας, να πούμε ότι στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Αιγαίο, όπου τον Δεκέμβριο του 2018 η ανεργία άγγιξε το 19,6% από το 20,4% που ήταν η ανεργία το Δεκέμβριο του 2017. Στην τρίτη θέση βρίσκουμε τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα με 19% ανεργία το Δεκέμβριο του 2018, έναντι 19,1% πολύ μικρή διαφορά τον Δεκέμβριο του 2017. Συνεχίζοντας, να πούμε ότι έχουμε την περιφέρεια της Αττικής, όπου το Δεκέμβριο του 2018 είχαμε μία ανεργία
της τάξης του 18,5% έναντι 21,3% που ήταν το 2017. Και εδώ λοιπόν βρίσκουμε έτσι μία μείωση αρκετά σημαντική. Συνεχίζοντας να πούμε ότι βρίσκουμε την περιφέρεια της Μακεδονίας, Μακεδονία-Θράκη, με μία ανεργία σε ποσοστό 18,5% το Δεκέμβριο του 2018, έναντι 20,8% το Δεκέμβριο του 2017. Συνεχίζοντας βρίσκουμε την Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά, με την ανεργία πέρυσι τον Δεκέμβριο να ενέρχεται στο 18,3% έναντι 21,4% που ήταν το Δεκέμβριο του 2017. Και τέλος, όπως είπαμε, βρίσκουμε το νησί μας, την περιφέρειά μας, την Κρήτη, με την ανεργία τον Δεκέμβριο του 2018, την περασμένη χρονιά λοιπόν, να κλείνει σε ένα ποσοστό 8,3% έναντι 16,6% τον Δεκέμβριο του 2017. Βλέπουμε λοιπόν μία μείωση σχεδόν στο μισό όσον αφορά την ανεργία, δηλαδή πολύ θετικά τα μηνύματα για την Κρήτη. Ελπίζουμε να συνεχιστούν και την επόμενη χρονιά, ας το ευχηθούμε. Και επειδή λέγαμε και για τον ΑΕΠ, να πούμε ότι σύμφωνα με την Ελστάτ δεν υπήρξε το 2018 και η αναμενόμενη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Να πούμε λοιπόν ότι σύμφωνα πάντα με την έρευνα της Ελστάτ υπήρξε μία ανάπτυξη της... Άρα μιλάμε για ανάπτυξη και ανεργία μαζί ταυτόχρονα. Ακριβώς, αυτά είναι αλληλένδετα έτσι κι αλλιώς. Υπήρξε λοιπόν μία άνοδο της οικονομίας στις τάξεις του 1,9% μόλις, ενώ οι εκτιμήσεις της κυβέρνησης μιλούσαν για μία ανάπτυξη άνω από το 2%. Βέβαια, να πούμε ότι υπήρξε μία μικρή καταναλωτική αύξηση όσον αφορά τις δαπάνες των νοικοκυριών, κατά 1,1% μόλις, πάρα πολύ μικρή δηλαδή αύξηση στη δαπάνη των νοικοκυριών. Ωστόσο, οι εξαγωγές μας παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 8,7%, όμως το κέρδος από αυτό δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλο για την οικονομία, μετριάστηκε από την αύξηση ύψους 4,2% που κατεγράφει στις εισαγωγές. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε για την έρευνα της Ελστάτ όσον αφορά την ανεργία και την ανάπτυξη στην χώρα μας. Δεν ξέρω αν θέλουμε να το συζητήσουμε λιγάκι τα στοιχεία αυτά με τους προσκαλεσμένους μας. Μαρία, επειδή πρέπει να προχωρήσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα, δεν σε αποδεσμεύω και τα λέμε αμέσως μετά. Πολύ. Φίλες και φίλοι, είμαστε πίσω ξανά. Θα ξανασυνδεθώ με τη Μαρία την Αντωνογιαννάκη. Μαρία, γεια σου ξανά. Καλησπέρα και πάλι. Μας έδωσες ένα πάρα πολύ αναλυτικό και κατοπιστικό ρεπορτάζ. Έχω δίπλα μου έναν ακαδημαϊκό, ο οποίος ασχολείται με της εκπαιδευτικής πολιτικής και έχω και τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου. Θα ήθελες να απευθύνεις ένα ερώτημα στον καθένα? Βεβαίως. Αρχικά θα ήθελα να απευθυνθώ στον κύριο Βοριά, τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου Ηρακλείου, έτσι λιγάκι να σχολιάσουμε τα στοιχεία της έρευνας. Περισσότερο να επικεντρωθούμε βέβαια στην Κρήτη, που μας ενδιαφέρει. Κύριε Βοριά, καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Είδαμε σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ ότι στην Κρήτη, στο νησί μας, υπήρχε μια αρκετά σημαντική μείωση της ανεργίας από το 16,6% που ήταν το Δεκέμβριο του 2017. Κατεβήκαμε στο 8,3% το Δεκέμβριο του 2018. Είναι έτσι τα πράγματα όντως? Κοιτάξτε, καταρχάς σαν εργατικό κέντρο έχουμε δηλώσει επανειλημμένα ότι διαφωνούμε με τα στοιχεία της Ελστάτ. Όχι ότι είναι λάθος, αλλά τα κριτήρια και οι αφετηρίες που παίρνει είναι κάποια ευρωπαϊκά κριτήρια τα οποία εμείς δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Δηλαδή δεν μπορούμε ένας εργαζόμενος που έχει εισοδήματα το μήνα 220 ευρώ να τον θεωρήσουμε εμείς σαν εργαζόμενο. Η Ελστάτ μπορεί να τον θεωρεί. Εμείς δεν μπορούμε σε καμιά περίπτωση να το θεωρήσουμε. Και ειδικά λοιπόν, αυτή την εποχή... Λοιπόν, μιλάμε για μεγαλύτερο ποσοστό στην Κρήτη. Κατά την άποψή μας, ναι, γιατί δυστυχώς η μερική απασχόληση και ένα μεγάλο μέρος από αυτό ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Δυστυχώς έχει δημιουργηθεί μια γενιά εργαζομένων, που αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, το οποίο τα εισοδήματά του είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, ότι αυτό είναι πάει. Δηλαδή εργάζεται, φαίνεται σαν εργαζόμενος και δεν μπορεί να ζήσει. Δεν μπορεί δηλαδή να ανταποκριθεί στα στοιχειώδη. Τώρα, όσον αφορά τη μελέτη, σίγουρα η Κρήτη πάντα αποτελούσε
Θα έλεγα έτσι ένα μέρος το οποίο πραγματικά η οικονομία ανθίζει διαχρονικά. Ακόμα και στις μέρες της κρίσης είναι σε καλύτερη κατάσταση. Γιατί έχουμε τον τουρισμό, έχουμε τον πρωτογενή τομέα, έχουμε την ενέργεια, έχουμε δηλαδή τομείς, έχουμε βιομηχανική ζώνη, είμαστε τυχεροί στο γεγονός ότι έχουμε πολλές κλάδους έτσι της οικονομίας που έχουν σταθεί εδώ πέρα στο νησί μας. Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία, επαληθεύει και αυτό που είπε και ο κ. Παπαδάκης προηγουμένως, ότι και αυτό που έχουμε πει και εμείς σαν εργατικό κέντρο, ότι τελικά οι κοινωνικές ομάδες που έχουν πληγεί είναι οι νέοι κάτω των 24, δηλαδή όχι τα παιδιά τα οποία έχουν σπουδάσει, και οι ηλικιακά μεγαλύτεροι, αυτοί που πλησιάζουν δηλαδή στα χρόνια της συνταξιοδότησης, είναι άλλη μια κοινωνική ομάδα από αυτή των γυναικών. Αυτές είναι τρεις κοινωνικές ομάδες οι οποίες πραγματικά έχουν πρόβλημα. Εδώ όμως που θέλω να σταθώ και θέλω να το πω, το απίστευτο που γίνεται σε αυτή τη χώρα της κρίσης, της οικονομικής κρίσης, είναι, όσο και να σας φανεί παράξενο, ότι δεν επιδοτείται η απασχόληση, επιδοτείται η ανεργία και επιδοτείται ακόμη και η μαύρη ανασφάλιστη εργασία. Θα σας φανεί παράξενο. Ναι, υπάρχουν πολιτικές που ενισχύουν τη μαύρη εργασία. Αντί δηλαδή να την πολεμούμε σαν πολιτικές, την ενισχύουμε. Απλά παραδείγματα, ένας ξενοδοχοϋπάλληλος για να μπει στο Ταμείο Ανεργίας πρέπει, λέει, να έχει συμπληρώσει μέχρι 230 έσημα. Έστω και ένα να κάνει επιπλέον, δηλαδή να δουλέψει μία μέρα επιπλέον, δεν μπαίνει στο Ταμείο Ανεργίας. Το ξενοδοχείο όμως θα πρέπει να κλείσει, να καθαριστεί, να σερβιριστούν τις τελευταίες μέρες, τον τελευταίο μήνα, οι τυχόν τουρίστες που είναι. Άρα πολλές φορές αναγκάζονται και σε σύμφωνη γνώμη για να μην χάσουν το Ταμείο Ανεργίας οι ξενοδοχοϋπάλληλοι να εργαστούν μαύρα. Όπως υπάρχουν δεκάδες τέτοιες περιπτώσεις που ενισχύεται να μην χάσει την κάρτα ενεργείας και μην μπει σε βγει από κάποιο πρόγραμμα κτλ. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που γίνεται στη χώρα της κρίσης, να επιδετείται ουσιαστικά η ανεργία και όχι η απασχόληση. Το έχουμε ξαναπεί, έχουμε πει, στηρίζουμε π.χ. κλάδους της οικονομίας, συγγνώμη που σας κουράζω, όπως είναι ο χειμερινός τουρισμός. Το να δουλέψει όμως ένας εργαζόμενος στο σημερινό τουρισμό δεν ασχολείται κανείς, θα τιμωρηθεί. Θα δουλέψει ένα μήνα και θα χάσει 4 μήνες στον Ταμείο του Ανεργίας. Και του λέμε ότι πρέπει να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα. Όταν εργαστεί, θα πάει το Ταμείο του Ανεργίας, κύριε Κοσμαδάκη, να καταλάβετε, στον ξενοδόχο πάει. Ακριβώς. Το Ταμείο Ανεργίας πάει στον ξενοδόχο και πρέπει αυτός να δουλέψει για επιπλέον 100 ευρώ το μήνα. Και θα τιμωρηθεί και του λες και θα δουλέψεις και θα πάρεις άντε 100 ευρώ πάνω από το Ταμείο Ανεργίας και δεν θα μπεις μετά. Δηλαδή είναι απίστευτες αυτές οι πολιτικές. Απλά πράγματα θέλει, ξεκινάς με τα απλά να τα αλλάξεις. Αλλά θα επαναλάβω, αυτά τα στοιχεία ως στοιχεία δείχνουν εικόνα, δείχνουν μια εικόνα, αλλά την αφισβητούμε δυστυχώς το ποσοστό ανεργίας. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ένας άνθρωπος που αμείβεται με 200 ευρώ όπως προηγουμένως να τον θεωρούμε ως εργαζόμενο. Μαρία, θα ήθελες να κάνεις ένα ερώτημα στον Νίκο τον Παπαδάκη? Ναι, βεβαίως. Αυτό που σίγουρα έτσι μπορεί να αποτελεί μεγάλο ερώτημα τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια της κρίσης, είναι γιατί ακριβώς υπάρχει αυτή η μεγάλη ανεργία στους νέους, τα νέα παιδιά τα οποία σπουδάζουν, τελειώνουν τη σχολή τους, βρίσκονται με το πτυχίο στο χέρι και δυστυχώς αναγκάζονται να κάνουν κάποιο άλλο επάγγελμα από αυτό που έχουν σπουδάσει. Δηλαδή δεν μπορεί να βρεθεί μια λύση ούτως ώστε η προσφορά να είναι ανάλογα με τη ζήτηση και να μειωθεί το ποσοστό ανεργίας στα νέα παιδιά για να μην αναγκάζονται να φεύγουν από την χώρα μας, από την Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το ερώτημά σας και νομίζω είναι στην καρδιά του προβλήματος. Επιτρέψτε μου μόνο σε μερικά δευτερόλεπτα να δώσω μερικά πρόσφατα στοιχεία που επιβεβαιώνουν απόλυτα αυτά που είπε στην αρχή ο κύριος Βοριάς. Στην Κρήτη έχουμε τον Περιφερειακό Μηχανισμό Παρακολούθησης Αγοράς Εργασίας. Είναι ο πρώτος και ο μόνος στη χώρα. Έχει θεωρηθεί καλή πρακτική όπως γνωρίζετε. Είχαμε τη χαρά πρόσφατα στο Κρήτη TV στην εκπομπή του Μάνου του Δασκαλάκη να παρουσιάσουμε τα στοιχεία μέχρι τώρα. Αλλά πλέον έχουμε στοιχεία και για τα 18 μέχρι τις 31-12-18, δηλαδή τώρα. Με τα ακόμα πιο φρέσκα στοιχεία μας, τι βλέπουμε στην Κρήτη? Βλέπουμε καταρχήν ότι η εργασία με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και ορισμένου έργου έχει αύξηση σε σχέση με την εργασία σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Άρα έχουμε μετατόπιση από τη συνεχή στην εποχική εργασία. Ποιους χαρακτηρίζει περισσότερο? 25-29, 35-44. Επίσης, ένα ζήτημα είναι ότι ναι, μεν η πλήρης εργασία είναι το μεγαλύτερο ποσοστό,
Ωστόσο, έχουμε σημαντική αύξηση στην εκπεριτροπής απασχόλησης, της τάξης του 8% σε ένα χρόνο. Έχω μια σειρά από τέτοια στοιχεία, πάρα πολλά στοιχεία, τα οποία επιβεβαιώνουν αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, με δεδομένο ότι στην Κρήτη έχουμε, ξαναλέω, το μοναδικό εργαλείο πολιτικής σε περιφερειακό επίπεδο που υπάρχει αυτά τα ζητήματα, επιβεβαιώνουν την διαρκή τάση υποκατάστασης της πλήρους απασχόλησης από μορφές επισφαλούς απασχόλησης, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πάω τώρα στους νέους. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν αφορά μόνο τους νέους. Βέβαια, και σε τι ηλικίες. Ηλικίες που είναι πραγματικά ηλικίες της παραγωγής, που το εργατικό δυναμικό βρίσκεται στην ακμή του στην παραγωγική διαδικασία. Αυτό είναι το ανησυχητικό. Ακριβώς το ανησυχητικό, ένα από τα ανησυχητικά, τα πολύ ανησυχητικά, γιατί είναι και ευρύτερη τάση. Κυρίως βέβαια πλήττονται οι νεότεροι από αυτές τις αλλαγές. Τώρα πρακτικά στη χώρα. Καταρχήν παραμένει η Ελλάδα η χώρα με το σημαντικότερο πρόβλημα αναντιστοιχίας δεξιοτήτων, το λεγόμενο skills mismatch στην Ευρώπη. Αυτό το επιβεβαιώνει και το πρόσφατο monitor της Κομισιόν. Σε εθνικό επίπεδο. Έχουμε πρόβλημα αναντιστοιχίας που αυξήθηκε μέσα στην κρίση, αλλά υπήρχε και πιο πριν. Ήταν από τις γνωστές παθογένειες, τις δομικές παθογένειες αγοράς εργασίας στην Ελλάδα, η αναντιστοιχία δεξιοτήτων. Έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε κάπως τα πράγματα. Ξέρετε, δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορούμε και να είμαστε καθυλωμένοι στο αντιπαράδειγμα ότι πρακτικά αφού δεν μπορούν να αλλάξουν όλα, δεν αλλάζουμε και τίποτα. Ξέρετε όμως κάτι, η παροχή κινήτρων στους νέους σε ό,τι αφορά την απασχόλησή τους σημαίνει μια σειρά αλλαγών. Αυτό που συνήθως λέμε όσοι ασχολούμαστε με δημόσια πολιτική, πολιτική απασχόληση, είναι ότι δεν μπορεί να τη δεις εν κενό. Βλέπεις όλο το πλέγμα της δημόσιας πολιτικής. Αν δεν αλλάξει, για παράδειγμα, το φορολογικό καθεστώς, το οποίο προηγουμένως και ο Στέλιος Βοριάς, αν δεν σταθεροποιηθεί, αν δεν απομειωθεί η υπερφορολόγηση, αν δεν δοθούν σοβαρά κίνητρα στις startup επιχειρήσεις, στις νεοφυείς επιχειρήσεις, με όλο αυτό το καλό ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουμε. Αν λοιπόν πρακτικά δεν λυθούν προβλήματα ευρύτερα, αυτό από τη μία μεριά. Από την άλλη μεριά, πρέπει να μας απασχολήσει κάποια στιγμή το γεγονός ότι παρά τις οποίες προσπάθειες έχουν γίνει και τις αναγνωρίζω, πάω στο άλλο κομμάτι, στην παιδεία. Έχουμε ακόμα σοβαρή επιμονή στο μοντέλο μάθησης που βασίζεται στη γνώση και όχι στις ικανότητες. Θα σας φέρω μόνο ένα παράδειγμα, αν μου επιτρέπετε. Εύνης είδαμε στο διεθνές, στο παγκόσμιο συγκριτικό τεστ που κάνει ο ΩΣΑ και στην ουσία αξιολογεί ποιότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων σε σχέση με την πρακτική εφαρμοσιμότητα της γνώσης, το PISA. Εύνης είδαμε ξαφνικά τις πρώτες θέσεις να φεύγει η Φιλανδία και να τις καταλαμβάνει η Κίνα. Στις 29 Μαρτίου θα έχουμε ένα workshop στο Ρέθυμνο με αποκλειστικά Κινέζους ομιλητές να μας πούνε για τις μεγάλες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που έχει κάνει η Κίνα, βάζοντας ένα νέο μοντέλο που ήρθε από την Αμερική και τους έχει επιτρέψει να βελτιώσουν πάρα πολύ την αντιστοίχηση δεξιοτήτων. Θα μου πείτε, μα βάζεις ως παράδειγμα την Κίνα που είναι ένα θηρίο. Δεν βάζω ως παράδειγμα την Κίνα που είναι ένα θηρίο, βάζω ως παράδειγμα την Κίνα που μαθαίνει από κάτι που ξεκίνησε στη ΣΥΠΑ και δεν γενικεύτηκε στη ΣΥΠΑ. Έχουμε πολλά εργαλεία που μια χώρα σαν την Ελλάδα με τις δυνατότητες που έχει και ξέρετε με το εξαιρετικό νέο ανθρώπινο δυναμικό που έχει, μπορεί και με αλλαγές σε ό,τι αφορά το φορολογικό πλαίσιο και με ενίσχυση των νεοφυών επιχειρήσεων και με απομείωση της ανελαστικής γραφειοκρατίας και του επιπλέον διοικητικού βάρους, το οποίο κοστίζει, ξέρετε, το επιπλέον διοικητικό βάρος στην Ελλάδα, δηλαδή η έξτρα γραφειοκρατία, έχει μετρηθεί και κοστίζει αρκετά δισεκατομμύρια το χρόνο στη χώρα. Άρα έχουμε περιθώρια ακόμα και σε αυτό το πλαίσιο της μεταμνημονιακής εποπτείας να αλλάξουμε πράγματα και να δημιουργήσουμε κίνητρα τουλάχιστον συγκράτησης. Εγώ δεν λέω απαραίτητα να καταφέρουμε το brain gain, μακάρι, αλλά συγκράτησης του πληθυσμού, του νεανικού, του ικανού πληθυσμού, με παροχή όμως πολύ πιο αξιόπιστων κινήτρων από την επισφαλή εργασία και την προοπτική του να βρω μια δουλειά να πληρώνομαι με 300-400 ευρώ, με μια σύμβαση η οποία μπορεί να εμφανίζεται ως 4-ωρη και να είναι τελικά 8-ωρη και σειρά αντικινήτων. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθειά σου. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σε σένα. Θα ήθελα τώρα να πάμε τα τουίκου μας. Ο κύριος Παπαδάκης το ανέφερε, μίλησε για τον περιφερειακό μηχανισμό της αγοράς εργασίας σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Ο Νίκος Παπαδάκης είναι και από τους συντονιστές του προγράμματος. Θέλω να μας πείτε καταρχήν τι είναι αυτός ο περιφερειακός μηχανισμός αγοράς εργασίας της Κρήτης. Κύριε Κοσμαδάκη, ο περιφερειακός μηχανισμός παρακολούθησης αγοράς εργασίας είναι ένα σύνθετο εργαλείο πολιτικής στην πραγματικότητα. Το οποίο ξεκίνησε η Περιφέρεια Κρήτης, με βέβαια συγχρηματοδότηση ευρωπαϊκή, και έχουμε και μια άψογη συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, πρέπει να πω. Το οποίο τι κάνει,
το οποίο παρακολουθεί σε ετήσια βάση και επικαιροποιεί όλες τις τάσεις, όλες τις παραμέτρους της αγοράς εργασίας. Όντως είναι το πρώτο και το μόνο στην Ελλάδα. Θεωρείται πια καλή πρακτική. Αυτό αποδείχθηκε και από την πρόσφατη τεχνική συνάντηση εργασίας του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και του Υπουργείου με τις περιφέρειες της χώρας, όπου κλήθηκαν να παρουσιάσουν τον περιφερειακό μηχανισμό για να προταθεί ως μοντέλο. Τι κάνει λοιπόν? Τρέχει έρευνα, όχι μόνο δευτερογενή ανάλυση. Παίρνουμε και διασταυρώνουμε στοιχεία και είμαστε και σε πολύ καλή συνεργασία με τον Εθνικό Μηχανισμό για την Αγορά Εργασίας. Διασταυρώνουμε δευτερογενή στοιχεία από ΑΕΔ, Εργάνη, Ελστάτ κλπ. Αλλά παράλληλα τρέχουμε έρευνα μέσα στην αγορά. Τρέχουμε έρευνες μεγάλης κλίμακος ποσοτικής σε κάθε χρόνο, σε πολύ μεγάλο δείγμα και εργατικού δυναμικού και επιχειρήσεων, και διασταυρώνουμε μετά. Και παράλληλα τρέχουμε και αναδιετία, επικαιροποιημένη έρευνα ποιοτική με πάνελ επιχειρήσεων και με focus groups σε διαφορετικές ομάδες πληθυσμού μέσα από την αγορά εργασίας. Αυτό μας επιτρέπει να παρακολουθούμε σε επίπεδο ανθίπο λεπτομέρειας κάθε τάση αλλαγή μετασχηματισμό που γίνεται στην αγορά εργασίας της Κρήτης σε ετήσια βάση. Θα ήθελα τώρα να δούμε ένα γράφημα, να δούμε βασικά ένα πλαίσιο το οποίο έχει μέσα τρία γραφήματα, όπου μέσα μπορούμε να δούμε τα χρονικά διαστήματα ανεργίας στην ηλικιακή ομάδα. Οι τηλεθεατές στο γράφημα το συγκεκριμένο μπορούν να το δούνε, είναι αριστερά πάνω. Δεξιά πάνω είναι τα χρονικά διαστήματα ανεργίας και δεξιά κάτω είναι η εργασία συνεχής, εποχική και ανεργία στην ηλικιακή ομάδα. Εγώ τώρα θέλω να έρθω στον κύριο Στέλιο Βοριά και να θέσω το εξής ερώτημα. Εάν δούμε το πρώτο γράφημα αριστερά, θα παρατηρήσουμε ότι στην ηλικιακή ομάδα 55 έως 67 το ποσοστό των ανέργων που είναι πάνω από 24 μήνες χωρίς επαγγελματική στέγη είναι ιδιαίτερως ψηλό. Πόσο δύσκολο είναι για έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σε αυτή την ηλικία και γνωρίζει ότι οι συνομήλικοί του μετράνε αντίστροφα για να βγουν στη σύνταξη, αυτός να μένει άνεργος και να θέλει να συμπληρώσει τα ένσημα και να μην μπορεί? Κοιτάξτε, η ανεργία δεν είναι νούμερα, το έχουμε ξαναπεί. Πίσω από τα νούμερα κρύβονται ανθρώποι. Το να μιλάμε έτσι απλά για ένα ανεργό, αυτό έχει φοβερές, από πίσω κρύβονται φοβερά κοινωνικά προβλήματα που καταλήγουν στην οικογένεια αλλά και γενικά στο κοινωνικό περιβάλλον γενικότερα. Είπαμε, μια από τις ευάλωτες ομάδες είναι αυτή η ηλικιακά, η οποία πλησιάζει στον χρόνο της σύνταξης. Οι εργοδότες δεν τους προσλαμβάνουν γιατί θεωρούν ότι θα είναι φορτίο σε εισαγωγικά για την επιχείρηση, είτε γιατί μισθολογικά επιβαρύνονται περισσότερο λόγω οικογενειακών καταστάσεων, εμπειρίας και μια σειρά. Αλλά ίσως και να θεωρούν ότι η απόδοση δεν θα είναι η ίδια, η ενεργητικότητα όπως ενός νέου ανθρώπου. Πραγματικά βλέπουμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό λοιπόν Ελλήνων, οι οποίοι έχουν μπει στη γεωλεξία στο περιθώριο. Και να ξέρετε, και μεγάλης ηλικίας. Ναι, και να ξέρετε ότι η ανεργία είναι ένα φοβερό κοινωνικό πρόβλημα. Δεν είναι μόνο το θέμα της δουλειάς, δεν είναι μόνο το βιοποριστικό. Είναι η αξιοπρέπεια ενός ανθρώπου, και ειδικά εδώ πέρα στην Κρήτη που πολλές μορφές κοινωνικών εκδηλώσεων, επαφών κτλ. Κρύβουν κάποιες υποχρεώσεις, δηλαδή ακόμα σε συγγνώμη τώρα και στο καφενείο να πας, θα πρέπει να πας να κεράσεις τον συντοπίτη σου, τον φίλο σου, και όταν δεν έχεις αυτή τη δυνατότητα, βλέπουμε να αποκόβεται όχι απλά από το κοινωνικό, από την ίδια την κοινωνία. Κατά την άποψή μου, έχω μιλήσει με πολλούς ανεργούς και πολλοί αναρωτιούνται, πολλοί έρχονται πρόεδρε, κάνουμε μια απεργία, ας πούμε, μια απεργιακή κινητοποίηση. Οι άνεργοι πού είναι? Πού είναι χιλιάδες οι άνεργοι? Δυστυχώς έχουμε παρατηρήσει ότι υπάρχουν τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι ότι ήταν στην αρχή ότι είναι σίγουρο στη δουλειά τους, θα βρούνε μια δουλειά σίγουρα, υπήρχε μια αισιοδοξία στην αρχή, είχαν δηλαδή εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους. Όταν όμως λόγω της κρίσης περάσαν σε ένα δεύτερο στάδιο που κατηγορούσαν τους πάντες, δηλαδή όλοι φταίγανε εκτός αυτών. Μέχρι και το τρίτο, το σοβαρότερο που για μας ισχύει, το τρίτο στάδιο, ήταν όταν θεωρούν ότι φταίνε οι ίδιοι. Δηλαδή κατηγορούν τον ίδιο τους τον εαυτό, απομονώνονται κοινωνικά. Βλέπουμε ανθρώπους που δεν εμφανίζονται πουθενά. Υπάρχει ένα 2,7% του πληθυσμού από έρευνες που δεν εμφανίζεται πουθενά. Δεν κάνει φορολογική δήλωση, δεν έχει τίποτα. Ζει, ας πούμε, στο δωμάτιο, το παιδικό των γονιών του.
Και είναι 30, ηλικιακά κοντά στα 30 ετών, ένα προφίλ περιγράφω. Πραγματικά η ενεργεία δημιουργεί πολλές κοινωνικές, έτσι θα έλεγα, παρενέργειες. Και είναι πολύ σημαντικό και, είναι, και αυτοί οι άνθρωποι, αν δεν υπάρξουν προγράμματα συγκεκριμένα ενίσχυσης της απασχόλησης αυτούς, δεν πρόκειται να βρουν εργασία. Είτε να τους δοθεί δυνατότητα για μια αυταπασχόληση, είτε να τους επιδοτηθεί μια απασχόληση σε μια επιχείρηση. Διαφορετικά δεν βλέπω σε αυτούς τους ανθρώπους. Και ειδικά τώρα με την αύξηση των ορίων ηλικίας της συνταξιοδότησης, αυτό το χρονικό διάστημα συνάγει και μεγαλώνει. Και μεγαλώνει πολύ περισσότερο. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο βλέπουμε δεξιά πάνω πως το 50% των ανέργων είναι μακροχρόνια άνεργοι. Αλήθεια κύριε Παπαδάκη, πόσο μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα φαντάζει αυτή η μακροχρόνια ανεργία? Τεράστιο κύριε Κοσμαράκη. Η ανεργία δεν είναι μία. Και πέραν από τη γνωστή τυπολογία της ανεργίας, κυκλική και διαθροτική κτλ., η μακροχρόνια ανεργία, επιτρέψτε μου να πω τη φράση, είναι πιο ανεργία. Γιατί το λέω αυτό? Αποκρισταλώνεται σε διαρροτικό πρόβλημα και ο ίδιος ο άνεργος αποσυναρτάται ακόμα περισσότερο από την αγορά εργασίας όσο μένει έξω από αυτή. Όντως, στην Κρήτη, οι μακροχρόνια άνεργοι εξακολουθούν να αποτελούν και το, μέχρι το τέλος του 2018 που έχουμε σταθμισμένα στοιχεία, δηλαδή σήμερα, όπως και τα στοιχεία που είχαμε τα προηγούμενα, εκεί έχουμε μια σαφή τάση, ένα ποσοστό γύρω στο 50%. Και προσέξτε, έχουμε ένα ενισχυμένο ποσοστό στους ανέργους που είναι πάνω από τα όρια της μακροχρόνιας ανεργίας, δηλαδή τους 12 μήνες, μεταξύ 12 και 24 μηνών. Πρακτικά επίσης βλέπουμε ότι έχουμε σημαντική αύξηση μακροχρόνιας ανεργίας στην ηλικιακή ομάδα 45-54. Έχουμε υπεραντιπροσώπευση αναντίστοιχη με την ηλικία σε νέους ανθρώπους μακροχρόνιας ανεργίας. Συνεπώς, όπως και στη χώρα, γιατί και αυτό είναι εθνικό πρόβλημα έτσι κι αλλιώς, έτσι και στην Κρήτη, η μακροχρόνια ανεργία, κύριε Κοσμαδάκη, είναι ένα πρόβλημα ακόμα μεγαλύτερο μέσα στο ίδιο το πρόβλημα της ανεργίας. Δηλαδή, αν μου ζητούσατε από όλα αυτά τα δεδομένα να επιλέξω δύο, θα έλεγα ότι ένα πρόβλημα είναι η υπεραντιπροσώπευση της μακροχρόνιας ανεργίας και εξήγησα το γιατί, και ένα δεύτερο, η σοβαρή μετατόπιση σε επισφαλείς μορφές απασχόλησης. Που ναι, δεν είναι άνεργη, αλλά είναι σε ιδιαίτερη επισφαλή θέση σε ό,τι αφορά το εργασιακό του στάτους. Ξέρετε, αν μου επιτρέπετε ένα ευρύτερο σχόλιο προς το κλείσιμο της συζήτησης που καταλαβαίνω ότι πηγαίνουμε. Νομίζω κάνει εντύπωση, για παράδειγμα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σχεδιασμό της προγραμματικής περίοδου 2021-2027 δίνει στα σοβαρά μεγάλη έμφαση στον κοινωνικό πυλώνα. Πολύ καλά κάνει. Και μέσα στον κοινωνικό πυλώνα ο πυρήνας είναι αγορά της εργασίας. Μεταξύ άλλων, ξέρετε και γιατί. Από συσχετήσεις πια που έχουμε κάποιοι που ασχολούμαστε συστηματικά με αυτά σε διεθνές επίπεδο, βλέπουμε ότι το εργασιακό στάτους είναι όλο και πιο σημαντικός παράγοντας επικαθορισμού της εκλογικής συμπεριφοράς. Το είδαμε στο Βρετανικό δημοψήφισμα, το είδαμε σε Αμερικανικές εκλογές, το είδαμε στην Ιταλία και στην άνοδο της Λέγκα του Σαλβίνη. Βλέπουμε δηλαδή ξεκάθαρα, και ίσως αυτό είναι και ένα μήνυμα προς τους πολιτικούς, ότι η ανεργία, πέρα από ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα, έχει εκτατικές πολιτικές επιπτώσεις. Θα ήθελα να πάμε και στο τελευταίο πλαίσιο για σήμερα, όπου εκεί μπορούμε να δούμε τρία γραφήματα. Στο πρώτο αριστερό πάνω γράφημα μπορούμε να δούμε την πλήρης μερική και εκπεριτροπής εργασία, έτσι όπως αποτυπώνεται από τον Περιφερειακό Μηχανισμό Παρακολούθησης Αγοράς Εργασίας. Βλέπουμε πως υπάρχει ένα 76% που εργάζεται με τη μορφή πλήρους απασχόλησης, υπάρχει ένα 16% που εργάζεται με τη μορφή μερικούς απασχόλησης και ένα 8% που δουλεύει εκπεριτροπής, δηλαδή δεν υπάρχει σταθερό ωράριο. Δεξιά πάνω βλέπουμε το γράφημα το οποίο αποτυπώνει την εργασία ορίστου και ορισμένου χρόνου. Ένα 61% δουλεύει σε μια εργασία αορίστου χρόνου, δηλαδή το γνωστό σε εμάς 8ωρο. Ένα 34% δουλεύει ορισμένου χρόνου και υπάρχει ένα 5% το οποίο δουλεύει, είναι η αδήλωτη μαύρη εργασία, για την οποία έκανε αναφορά και ο κύριος Βοριάς προηγουμένως. Και έχουμε ένα τελευταίο γράφημα, το οποίο είναι δεξιά κάτω, όπου εκεί μπορούμε να δούμε τους συνεχώς εργαζομένους, το οποίο καταλαμβάνει ένα ποσοστό της τάξης του 63,4%. Έχουμε ένα 17,4% που είναι οι εργάζομαι εποχιακά, που εκεί ουσιαστικά μιλάμε για τον τουριστικό κυρίως τομέα, αλλά και για το κομμάτι το εμπορικό. Και μιλάμε επίσης για τους ανέργους για ένα 19,2%. Θέλω ένα πολύ πολύ σύντομο σχόλιο και από τους δυο σας.
βλέπουμε ότι υπάρχει αυτό που ονομάζουμε ευέλικτη μορφή απασχόλησης. Έτσι. Βλέπουμε ακόμα ότι ανθίζει στην Κρήτη η εποχική εργασία. Υπάρχει τουρισμός. Η Κρήτη είναι η ναυαρχίδα του τουρισμού. Αυτά είναι θετικά ή αρνητικά δείγματα, η εποχική εργασία και οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης? Τι λέτε εσείς, κύριε Βοριά? Κοιτάξτε, σίγουρα αυτό που θέλουμε είναι πλήρη απασχόληση με μισθούς αξιοπρέπειας για να μπορούν να ανταπεξέλθουν οι ανθρώποι στις υποχρεώσεις τους. Αυτές οι συνθήκες σίγουρα δίνουν μια προσωρινή λύση στο πρόβλημα της ανεργίας, δεν δίνουν όμως ουσιαστικές λύσεις. Είπαμε ότι πρέπει να καθοριστεί ένα διαφορετικό μοντέλο. Δεν είναι μόνο ο άνθρωπος να δουλεύει 6 μήνες, 3 μήνες να είναι στο Ταμείο Ανεργίας. Πρέπει να ζει αξιοπρεπώς. Άρα λοιπόν, αυτό που είπατε και με τη μαύρη εργασία, πρέπει επιτέλους να επιδοτηθεί στην Ελλάδα η απασχόληση και όχι η ανεργία. Κύριε Παπαδάκη, εσείς τι πιστεύετε? Πολύ πολύ γρήγορα να πω, κύριε Κοσμαδάκη, ότι συμφωνώ καταρχήν με το Στέλιο του Βοριά. Κατά δεύτερον, τα πράγματα μέσα στο 18, γιατί αυτά είναι τα τελευταία δημοσιοποιημένα στοιχεία που δείχνεται, έχουμε τα καινούργια στοιχεία που θα τα δημοσιοποιήσουμε μετά τις 19 Απριλίου. Μέσα στο 18 απλά χειροτερέψαν τα πράγματα. Δηλαδή, ως προς την επισφάλεια, η εποχική εργασία αυξήθηκε πάρα πολύ, πήγε από το 17,4% στο 23,5%. Η συνεχής εργασία μειώθηκε και μειώθηκε σοβαρά, δηλαδή μειώθηκε κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες. Και αυξήθηκαν όλες οι μορφές επισφαλούς απασχόλησης. Άρα, ναι, είναι σημαντικό να μειώνεται η ανεργία. Κανείς δεν θα πει το αντίθετο, έτσι δεν είναι, κύριε Βοριά? Αλλά αν υποκαθίσταται ένα μεγάλο μέρος αυτής της μείωσης απορροφάται από επισφαλείς μορφές απασχόλησης, εκεί δημιουργείται ένα σημαντικό πρόβλημα, το οποίο έχει εκτατικές διαστάσεις. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν. Σήμερα ολοκληρώθηκε η πρώτη εκπομπή. Θα ήθελα προσωπικά να σας ευχαριστήσω που αποφασίσατε αυτό το βροχερό βράδυ να το περάσετε μαζί μας. Σας ευχαριστώ και ευελπιστούμε η παρέα που κάναμε σήμερα να σας ομόρφινε αυτό το βράδυ. Καλό βράδυ.